Η εικόνα προκαλεί σοκ. Τα συντρίμμια της μηχανής που οδηγούσε ο άτυχος 22χρονος μαρτυρούν τη σφοδρότητα με την οποία συγκρούστηκε με το λευκό γιοταχή, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Αφού δεν ακούσαμε το τη μηχανή, μόνο το μπούμ ακούσαμε. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στο δρόμο για Μαλάδες, κοντά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Τσαβάλλει τα αυτοκίνητα και πετάξει εκεί πέρα και από κάτω που στέκουν οι δυο, από κάτω εκεί σφήνας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο με τους διασώστες να φτάνουν πάνω από τον νεαρό οδηγό, διαπιστώνοντας ότι δυστυχώς δεν είχε καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Μέσα σε 2-24 ώρα, 3 άνθρωποι έχουν χαθεί στους δρόμους του νησιού, ενώ από την αρχή του χρόνου, μέσα σε 18 ημέρες, 6 άτομα σκοτώθηκαν στα τροχαία δυστυχήματα που έχουν γίνει η μάστιγα της Κρήτης. Λίγες μόλις ώρες πριν το σημερινό τραγικό συμβάν, είχε οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία ο 21χρονος διανομέας από τα Χανιά, που έμελε χθες να κάνει το τελευταίο του μεροκάματο. Τρέχουν να βγάλουν όσες πιο πολλές παραγγελίες μπορούν, να ικανοποιηθούν βασικό οι πελάτες, να είναι γλίγορες οι παραγγελίες τους. Μήπως οι καταφέρουν και βγάλουν κάτι παραπάνω από τα tips που τους αφήνουν. Πήγαμε 3 οχήματα και 7 άνδρες. Δυστυχώς διακομίστη χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο και υπέκυψε. Είχε προηγηθεί ο θάνατος του 85χρονου δικυκλιστή στον Άγιο Νικόλαο με την άδικη αιματοχυσία να κλείνει σπίτια και να ντύνει στα μαύρα ολόκληρες οικογένειες.